Την είσοδο της Ελλάδας στο παιχνίδι των ερευνών για φυσικό αέριο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί η αναγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για έναρξη σεισμικών ερευνών δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης από την ExxonMobil. Σεισμικές έρευνες για την διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα ξεκινήσουν άμεσα, όταν λέω άμεσα εννοώ τις επόμενες ημέρες, στα δύο οικόπεδα τα οποία βρίσκονται νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, από την ExxonMobil. Οι έρευνες θα ξεκινήσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ οι δύο περιοχές της Κρήτης θεωρούνται από τις πλέον υποσχόμενες για ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι γεωλογικές συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που αποκάλυψαν το κοίτασμα Ζόρ στην Αίγυπτο. Οι συνολικά αποθέματα που μπορούμε να περιμένουμε στην πενταετία ή τριετία με τετραετία που έρχεται είναι γύρω στα 2,4 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Σύμφωνα με τον κύριο Γονοφάγο, εφόσον επαληθευτούν οι εκτιμήσεις και ανακαλυφθεί τέτοιου μεγέθους κοίτασμα, η αξία της ποσότητας του φυσικού αερίου που θα μπορούσε να εξορυχθεί θα έφτανε περίπου τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε πρώτη φάση στην περιοχή θα πραγματοποιηθούν δυσδιάστατες σεισμικές έρευνες, ακολουθούν τρισδιάστατες και εφόσον επαληθευτεί ότι υπάρχει κοίτασμα αερίου, οι γεωτρήσεις ξεκινούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2025. Το ελληνικό φυσικό αέριο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την υποστήριξη της ευρύτερης περιοχής και της αυξανόμενης ζήτησης της Ευρώπης για ενεργειακούς πόρους, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ενεργειακή ασφάλεια. Τις σεισμικές έρευνες στα δύο θαλάσσια οικόπεδα θα πραγματοποιήσουν το σκάφος Sanko Swift μαζί με το συνοδευτικό του Alexander. Τον Αύγουστο καλωσορίσαμε την ExxonMobil ως νέο διαχειριστή στην Κρήτη και ο ρυθμός με τον οποίο προοδεύουμε είναι απόδειξη της άρεστης συνεργασίας μας με κορυφαίες εταιρείες ενέργειας και παρόχους υπηρεσιών. Πριν από λίγο εκδόθηκε και η Naftex που δεσμεύει τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, ανοίγοντας το δρόμο για τις έρευνες.